Ναι, νομίζουμε ότι πάνω στα αποκαίδια που αφήνει πίσω της μια εγκληματική πολιτική που υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου, παρακολουθούμε έναν σκυλοκαυγά, παρακολουθούμε μια προσπάθεια αναζήτησης άλωθη για αυτή την πολιτική ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα και έχουν διαχρονικά εγκληματικές ευθύνες για όλα αυτά τα οποία ζούμε, από τις καταστροφικές πυρκαγιές που μόνο φέτος κάηκαν περίπου 500.000 στρέμματα, από την ακρίβεια φωτιά στα σούπερ μάρκετ, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μην ξεχνάμε, ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σε ένα νησί για να κάνει τις διακοπές του, στη βενζίνη και στα καύσιμα που έχει πάρει την ανηφόρα, στους πληστηριασμούς που συνεχίζονται αμύωτοι μέσα στο κατά καλό καιρό και μάλιστα δεσμεύουν και πυροσβεστικά οχήματα στο κέντρο της Αθήνας για να κάνουν πληστηριασμούς, ενώ είναι αναγκαία για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Και γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση είναι σε ένα βαθμό προσανατολιστική, γιατί προσπαθεί να εγκλωβίσει αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια από τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα και να αποκρύψει τους πραγματικούς ενόχους. Δηλαδή μια πολιτική που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες, θυσιάζει το περιβάλλον, τα δάση, θυσιάζει τα δικαιώματα των πολλών για να υπηρετήσει τα κέρδη των λίγων. Και αναζητούνται άλωθοι. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, η οποία υποτίθεται, πώς να το πω, θεωρείται ένα άλωθι, έτσι ώστε να κρύψει ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Φταίει, για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή για τις 4.500 ελλείψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, για τις ελλείψεις στα δασαρχεία. Φταίει η κλιματική αλλαγή για τις καταστροφικές εκρήξεις μέσα σε στρατόπεδο στη χώρα μας. Και αφού συζητάμε για την περίπτωση της Αγχιάλου, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα νατοϊκό προγεφύρωμα για την αποστολή βαρέως οπλισμού στην κυβέρνηση του Ζελένσκι. Με ευθύνη της κυβέρνησης, της συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και σε μια σειρά υποδομές της χώρας μας, σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, αποθηκεύονται προσωρινά ένας πολύ μεγάλος όγκος οπλισμού για να μεταφερθεί στις υπόλοιπες χώρες. Μέχρι και την... στο ΝΑΤΟ. Πώς ακριβώς γι' αυτό. Το ερώτημα είναι επικίνδυνα βαρέα όπλα μέσα σε λιμάνια, δίπλα σε κατοικημένες περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη. Αν εκεί υπάρξει μια ανάφλεξη, όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί. Άρα δεν είναι μόνο το παράδειγμα της Αγχιάλου. Είναι μια σειρά ελληνικές υποδομές, στρατιωτικές και πολιτικές, που αξιοποιούνται για την αποθήκευση στρατιωτικού εξοπλισμού του ΝΑΤΟ, για τη συμμετοχή μας σε ένα πόλεμο από τον οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον ο ελληνικός λαός. Για την ακρίβεια, αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά ότι αυτό που χρειάζεται είναι οργανωμένος συλλογικός αγώνας. Χρειάζεται να πληρώσουν οι λίγοι για να μπορέσουν οι πολλοί να ανασάνουν. Και αυτό είναι μόνο το ΚΚΕ που το λέει. Ποια είναι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος? Για παράδειγμα, πρέπει να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να φορολογηθούν οι ξενοδόχοι, οι tour operators, μια και μιλάμε για τον τουρισμό με τα δυσθεώρατα κέρδη, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζουν σε μια εργασιακή γαλέρα. Πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για να ανασάνει ο λαός. Και γι' αυτό τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει και παίρνει η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν δίνουν απάντηση στο μεγάλο κύμα της ακρίβειας, αλλά αν θέλετε ανακυκλώνουν το πρόβλημα, επιδοτούν την ακρίβεια. Μάλιστα. Και βλέπουμε και εδώ να υπάρχει συνένεση και από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων στη Βουλή. Κύριε φίλη μου, όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να προστατέψει οριζοντίως την πρώτη κατοικία. Μην μου λέτε τι έγινε πριν 5 χρόνια. Ναι, έτσι θα πάμε. Αυτά εφαρμόζεται και τώρα. Όχι, όχι, δεν τα ίδια. Ιδιώνυμο αδίκημα κάνατε. Δεν είναι τα ίδια. Όχι, δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Ξέρετε, κόσμο στα δικαστήρια. Μην τα μπερδεύετε. Δεν είναι τα ίδια. Εμείς προχθές ήμασταν στην πόρτα αυτής της γυναίκας, ο βουλευτής μας, ο Νάσος Ηλιόπουλος. Δεν φοβήθηκε από τον νόμο σας. Με τον βουλευτή σας. Μην ειρωνεύεστε, σοβαρευτείτε. Λέω λοιπόν, μαζί με τον Δελή. Εσείς κάνατε νόμο, την καταστολή. Ξαναλέω λοιπόν, η καταστολή υπήρχε, δεν φτιάχτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μην είστε ανιστορικός στην κουβέντα που κάνουμε. Η καταστολή ιδιώνυμο είναι... αδίκημα ποιος την έκανε, όχι, κύριε φίλη. Ποιο ιδιώνυμο. Της κινητοποίησης ενάντια στους πληστηριασμούς. Δεν είναι δικό μας θέμα. ΣΥΡΙΖΑ. Το ιδιώνυμο αδίκημα υπήρχε στο ποινικό δίκαιο. Και εσείς κάνατε και της κινητοποίησης στους πληστηριασμούς ιδιώνυμο. Ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο αντίπαλος.
όχι πράγματα. Η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία με ευκολία, και ο ΣΥΡΙΖΑ από λοιπόν, κοινού. Όλοι λοιπόν είναι πουλημένοι και μόνο το κουκουέ είναι καθαρό. Φίλοι, δεν είναι αυτό πολιτική φίλοι, που πείθει τον κόσμο. Η σύγκληση στην Βουλή δηλαδή, φαίνεται και στι τοπικέ εκλογέ. Το 7-8% που πήρατε. Κατεβάζει με την Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Σε μια σειρά δήμους και περιφέρειες. Απαντήσω. Το 7-8% που πήρατε, είσαστε ευχαριστημένοι, κερδίσατε. Αυτό μα λένε τώρα στι εκλογέ. Ξέρω ακριβώ ότι αυτό το 7% εκφράζει ένα ρεύμα αμφισβήτηση που πρέπει να δυναμώσει. Και αυτό το 7% ο λαό το βρήκε δίπλα την επόμενη μέρα στου αγώνε. Δεν θα δυναμώσει με το να καταγγέλλεται όλα τα πολιτικά κόμματα ότι είναι ίδια. Αυτό εξυπηρετεί τη δεξιά. Μαζί με την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο Δήμο Περιστερίου κατεβάζεται κοινότητα ψήφου και στο Δήμο Καρδιανή. Μην μα λέτε τώρα να απαντήσουμε αμέσω και τι αποκλίνουμε μεταξύ μα. Μία κουβέντα μόνο. Κατεβάζουμε υποψήφιου τη αυτοδιοίκηση όχι με κομματικά κριτήρια. Αλλά με κριτήρια αυτοδιοίκηση και πολιτικά βεβαίω. Άλλο κομματικά, άλλο πολιτικά. Δεν συμπράττουμε με τη δεξιά που λέει ο κύριος. Εδώ είναι τον κύριο Παχατουρίδη, τον αυτό είναι, χρήζεται στον Περιστέρι με άλλα κριτήρια. Είναι ένας δήμαρχος που έχει βγει 5 φορές.